Είναι ένα έργο εξαιρετικά γοητευτικό, σαν τον Διόνυσο που είναι ο πρωταγωνιστής του και προσπαθεί να επιβάλλει τη θρησκεία τους αυτούς που την αντιστέκονται. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσε να πει κανένας για ένα έργο σαν τις Βάκιες, που έχει τόσο πολλά επίπεδα, αλλά αν θα έπρεπε να επιλέξω οπωσδήποτε δύο άξονες, θα επέλεγα αφενός μεν το παιχνίδι της αυτογνωσίας, που είναι μια διαρκής διαδικασία για όλους, προσπαθώντας άλλοι με πάθος, άλλοι με ηρεμία, να καταλάβουν ποιοι είναι, τι θέλουν, τι θα θέλανε, ποιοι είναι οι στόχοι τους. Αυτός είναι ένας άξονας, δηλαδή το ταξίδι μέσα στα σκοτάδια μας, στα σκοτάδια της ψυχής, ώστε να περάσει λίγο φως και να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι σε αυτή την εναγώνια τελικά διαδικασία κάποιοι καταφέρνουν και διεισδύουν μέσα από τις ρογμές και τα δύναμα σημεία μας και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Ποιος είμαι εγώ, είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, εγώ είμαι, είμαι εγώ, είμαι, αυτό είμαι. Η Νικέτη Κοντούρη επέλεξε αυτούς τους δύο άξονες ώστε να προβληθούν και να γίνονται αντιληπτοί με τη βοήθεια των Thrax Punks που είναι τρία νερά παιδιά, ένα συγκρότημα. Όπως λοιπόν ότι η μουσική τους ανέδειξε αυτούς τους άξονες που ήταν το ζητούμενο και καθόρισε την αίσθηση της παράστασης All Star Cast. Οι ηθοποιοί είναι αυτό που λέμε ένας και ένας. Δηλαδή θα δείτε ιδιαίτερη προσωπική σφραγίδα ερμηνείας, πέραν το ότι είναι καλή ηθοποιή, πράγμα που δεν περιμέναμε να το ανακαλύψουμε στις Βάκιες, το ξέραμε, αλλά ο Άκης Σακελαρίου, ο Οδυσσέας Παπασπυριόπουλος είναι μοναδική και θα το διαπιστώσετε μόνοι σας. Η Κωνσταντίνα Ιτάκαλο που είναι λιγότερο γνωστή στην Αγάπη, η Ιωάννα η Παπά που την έχετε συνηθίσει σε άλλα πράγματα και εδώ θα σας εκπλήξει, ο Κωνσταντίνος σας πει ότι σε ένα πιο νέο παιδί εξαιρετικά ταλαντούχο, ένας χορός Βακχών όπου και εκεί τα κορίτσια θα σας εντυπωσιάσουν.